Να ξεκινήσουμε από μία αποτίμηση της χθεσινής ψηφοφορίας. Λένε πολλοί ότι δεν μπορεί να πάει μακριά αυτή η κυβέρνηση. Βλέπετε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να την απαξιώσουν. Για κυβέρνηση Κουρελού έκανε λόγο η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Είπε ότι έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Παπακώστα, Ζουράρη κλπ. Μα αν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα από την χθεσινή συζήτηση, είναι ότι έχουμε πλέον ένα καθαρό πολιτικό τοπίο. Mm-hmm. Άρα αυτό που είπατε εσείς εν είδη ερωτήματος, ότι δεν μπορεί να πάει μακριά αυτή η κυβέρνηση, απαντήθηκε με την χθεσινή ψηφοφορία. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της ψήφου εμπιστοσύνης, που θυμίζω ότι έγινε με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Νομίζω πλέον ότι έχουμε έναν καθαρό πολιτικό ορίζοντα, άρα πέρα από οτιδήποτε άλλο. Πέρα από την ψηφοφορία που επίκειται να γίνει για τη συμφωνία των Πρεσπών, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πια ελεύθερο τον δρόμο για να ολοκληρώσει αυτά που ήθελε να κάνει και αφορούν το συνολικό κυβερνητικό της έργο. Αυτά που θέλει να κάνει η κυβέρνηση και ο χρόνος που της έχει μείνει είναι αρκετός κατά τη γνώμη σας, θα επανέλθω στο τι πλειοψηφία έχουμε κτλ. Αλλά είναι αρκετός κατά τη γνώμη σας, εγώ δεν θα πω για να ανατρέψει την εικόνα των δημοσκοπήσεων, για να ανοίξει ξανά το πολιτικό παιχνίδι. Γυρίζεται ως σε όσο του ή άλλω όλη την Ελλάδα, έχετε επαφή με τη βάση, προχθές ήσασταν στην Πάτρα, αύριο νομίζω στο Βόλο. Ακριβώς. Τι εισπράτετε εσείς από τον κόσμο, όχι μόνο από τα στελέχη τα οργανωμένα και από τους πολίτες ευρύτερα. Θα σας πω κάτι που λέμε μεταξύ μας, όχι στις συνεδριάσεις, αλλά που λέμε στις παρέες μας κτλ. Μας είναι ακατανόητο ορισμένες φορές να καταλάβουμε αυτό που αποτυπώνεται ως δημοσκοπική εικόνα από κάποιες δημοσκοπήσεις. Ειλικρινά το λέω. Και όχι με κάποια διάθεση να ακυρώσουμε τη δουλειά που γίνεται. Mm-hmm. Αλλά με βάση αυτό που είπατε και εσείς στο ερώτημά σας, τι εισπράττουμε από τον κόσμο. Υπάρχει μια σαφής μεταστροφή. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια τομή από το διάστημα λίγο πριν τις γιορτές και μετά. Όπου πλέον, και αυτό αποτυπώθηκε και στην συμπεριφορά του κόσμου, ακόμη και την καταναλωτική του συμπεριφορά, αυτά που σχεδιάζει να κάνει κτλ. Ο κόσμος πια ξανά ελπίζει, είναι αισιόδοξος, χωρίς να σημαίνει ότι ο καθένας δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Άλλωστε ποτέ δεν ισχυριστήκαμε κάτι τέτοιο. Θεωρώ λοιπόν ότι από τη στιγμή που ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα οποία είχαν εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό στην τελευταία έκθεση της Θεσσαλονίκης, έχει γίνει ήδη πράξη, έχει ψηφιστεί. Και είναι άλλο το να ψηφίζονται στη Βουλή και άλλο να βλέπεις την επίδρασή τους στην ζωή σου. Βέβαια. Αλλά και όταν γίνουν τα αμέσως επόμενα, που ίσως είναι και πιο σημαντικά, πιο ηχηρά και πιο εμβληματικά, όπως ο κατώτατος μισθός, η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, οι 120 δόσεις κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που έχει αρχίσει να φαίνεται θα εμπεδωθεί, θα διευρυνθεί και θεωρώ ότι οι εκλογές πραγματικά θα είναι ένα ντέρμπι. Οι εκλογές που σημειωτέων με βάση τον σχεδιασμό μας, σας προλαβαίνω λίγο γιατί φαντάζομαι ότι θα, ότι θα ήταν αντικείμενο μιας ερώτησης, με βάση τον σχεδιασμό μας είναι να γίνουν το φθινόπωρο του 19. Ακούμε όλη αυτή την συζήτηση από τις καταγγελίες, μάλλον δεν είναι ακριβώς συζήτηση, περί συναλλαγής, περί προθήμων βουλευτών, περί δανεικών βουλευτών από το κόμμα Καμένου και με δεδομένο ότι κάποιοι δεν έχουν όντως διαγραφή από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θα ήθελα την απάντησή σας όλα αυτά. Εγώ θεωρώ πραγματικά τελείως άστοχη και μάλλον αποτέλεσμα μιας κακής προετοιμασίας αυτή την πολιτική γραμμή που διατύπωσε η Νέα Δημοκρατία, ότι έχουμε ένα στημένο εδώ πέρα διαζύγιο. Αν είναι δυνατόν. Όποιος κατάλαβε και μπήκε λίγο στον κόπο να δει το περιεχόμενο πια των πολιτικών τοποθετήσεων των αρχηγών και συγκεκριμένα του Πρωθυπουργού και του Προέδρου των ΕΛΘ, θα κατάλαβε ότι πράγματι βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου οι δρόμοι μας χωρίσανε. Μετά από μια συγκυβέρνηση αρκετών ετών, έκλεισε αυτός ο κύκλος. Ίσως ως ένα μεγάλο βαθμό ή σχεδόν 100% ολοκληρώθηκε αυτή η αναγκαιότητα. Επανερχόμαστε, θα έλεγε κανείς, στην κανονικότητα, στην πολιτική ζωή, θα έλεγα εγώ. Κανονικότητα όμως είναι να έχεις βουλευτές που έχουν φύγει από τον πρώην κυβερνητικό εταίρο, κάποιους άλλους ανεξάρτητους και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κεντρικός κορμός διακυβέρνηση, να είναι στους 145. Προσέξτε, εδώ αν δείτε ότι τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις που κυβερνήσαν στην Ελλάδα ήταν κυβερνήσεις συμμαχικές. Αν κανείς κοιτάξει την πολιτική ομοιογένεια
των χθεσινών 151 ψήφων, μάλλον θα έλεγε ότι είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι όταν ήταν και ο κύριος Καμένος μέσα. Και δεν υπενήσω με κάτι, αλλά θα σας θυμίσω μια σειρά νομοσχέδια όπου ορισμένοι από το κόμμα των ΑΝΕΛ, και τότε δεν είχε εκφραστεί ενιαία αυτό το κόμμα, θυμόσαστε, μια σειρά στα δικαιωματικά, δικαιωματικά ζητήματα που είχαν κάνει με την ηθαγένεια, ναι, σε διάφορα θέματα τα οποία είχαν εκφραστεί διαφορετικά. Κάποιοι είχαν παραμείνει στην κυβερνητική πλειοψηφία και κάποιοι άλλοι είχαν διαφοροποιηθεί. Άρα δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολιτικά περισσότερο ανομοιογενή κυβέρνηση μετά την χθεσινή ψηφοφορία. Το αντίθετο θα έλεγα εγώ. Σε αυτό ούτως ή άλλως θα επιστρέψουμε. Θέλω να σας ρωτήσω, για όλη αυτή την επίθεση που υφίσταται ο ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές οι οποίοι χθες στήριξαν, έβαλαν πλάτη, δεν θα ήταν μια αποφασιστική απάντηση είτε όσοι είναι στην κυβέρνηση να έχουν την ίδια στάση στη Βουλή φεύγοντας από τα Υπουργεία τους και να πούν ορίστε, δεν υπάρχει θέμα ανταλλάγματος, ή μια δέσμευση από κάποιον ότι εγώ δεν μπαίνω σε κανένα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει συναλλαγή. Δεν θα έκλεινε στόματα αυτό? Καταρχήν, το θέμα του συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι εκτός της ατζέντα, εκτός ημερήσια διάταξη. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Όντω, επειδή άρα, προσπαθεί η αντιπολίτευση να το βάλει, τα ακούτε. Άρα, είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν πατάει στην πραγματικότητα ούτε στις πολιτικές εξελίξεις στο ορατό μέλλον. Από την άλλη, αναφέρεστε και σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι καν βουλευτές. Δηλαδή, η κυρία Χρυσοβελόνη, για παράδειγμα, δεν είναι. Ο κύριος Κουίκ, έχει διαγραφεί κιόλας έτσι κι αλλιώς, δεν ανήκει στους ΑΝΕΛ, αλλά και η κυρία Χρυσοβελόνη δήλωσε την αποχώρησή της. Άρα να πάνε πού δηλαδή, να αποχωρήσουν συνολικά, διότι δεν είναι καν βουλευτές. Ακουστήκανε πολλά και ακουστήκανε πολλά περί αποστασίας κτλ. Αλλά θα έλεγα, αν κανείς αξιολογήσει τις πολιτικές τοποθετήσεις των κομμάτων, η πρώτη και η μεγαλύτερη πολιτική αποστασία είναι αυτή της Νέας Δημοκρατίας και το ΚΙΝΑΛ από τις θέσεις που αυτά τα κόμματα είχαν υποστηρίξει για το μακεδονικό τα προηγούμενα χρόνια. Εκεί είναι η ουσιαστική διαφοροποίηση, εκεί είναι η ασυνέχεια, και όχι σε μια στιγμή που και από το Σύνταγμα, που θέλει ακριβώς, αν θέλετε, σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές να προφυλάξει την λειτουργία της δημοκρατίας, τι κάνει? Βάζει το θέμα της συνείδησης του βουλευτή. Άρα λοιπόν, αν δεν ψηφίζει κανείς κατά συνείδηση σε αυτά τα κορυφαία εθνικά ζητήματα, πότε τα κάνει? Πότε το κάνει? Και δεν είναι νομοσχέδιο που αφορά, σαν οποιοδήποτε άλλο, το αύριο, τα 3-4 χρόνια, το τέλος της σημαντικής θητείας. Μιλάμε για ένα κορυφαίο ζήτημα που μας ταλαιπώρησε επί δεκαετίες και που τώρα υπάρχει ιστορική ευκαιρία να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε σε μια φάση που θα είναι εθνικά υποφελής. Θα έρθουμε στη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά τώρα με πάτε σε αυτή την πρόταση που είχε διατυπώσει ο Νίκος Κοτζιάς πριν λίγο καιρό. Αν ήταν μυστική ψηφοφορία, δεν θα ήταν από τα πράγματα επιβεβλημένη η κατά συνείδηση ψήφος? Εγώ φοβάμαι ότι θα μπλέκαμε στο τελικά, εάν αυτό είναι δόκιμο πολιτικά, εάν κοινοβουλευτικά επιτρέπεται κτλ. Εγώ θεωρώ ότι αν έχουμε ένα έλλειμμα, στα γεγονότα, στον δημόσιο διάλογο το τελευταίο διάστημα, είναι ότι έχουμε σταθεί λιγότερο από όσο επιβάλλεται στο περιεχόμενο της συμφωνίας. Γίνεται μια συζήτηση με συνθήματα, με ανιστόρητες αναφορές, με παροχημένου τύπου αντιπαράθεση, και δεν έχουμε σταθεί να καταλάβουμε τι συνέβη όλο το προηγούμενο διάστημα και τι τελικά την τελευταία στιγμή αποτυπώθηκε, βελτιώνοντας το περιεχόμενο αυτής της των αλλαγών και της συμφωνίας από τη μεριά της ΦΥΡΟΜ. Λέτε στις τροπολογίες των αλβανοφώνων και στηρηματική διακίνηση που ήρθε χθες. Ακριβώς. Αλήθεια, γιατί κατηγορείτε? Σας άκουσα και χθες προσεκτικά, μιλήσατε νομίζω για ατόπιμα για τον κύριο Καμένο που έφυγε. Ο κύριος Καμένος από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα μπορούσε να φτάσει στο σημείο κύρωσης της συμφωνίας. Αν αυτό το αντιστρέψει κανείς, δεν θα πει ότι υπήρχε μια συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα στο Μάρτιο? Γιατί βιάστηκε ο κύριος κορμός της κυβέρνησης, το Μαξίμου, να φέρει τη συμφωνία τώρα? Εγώ το διαβάζω εντελώς αντίθετα από ό,τι το θέτετε ως ερώτημα. Διότι αν ο κύριος Καμένος θεωρούσε ότι η διαφωνία του στο θέμα το μακεδονικό είναι τόσο μεγάλη, τότε γιατί συμμετείχε σε αυτή την κυβέρνηση όταν εξ αρχής ήταν γνωστό από τις προγραμματικές τις δηλώσεις, ήδη από τον Ιανουάριο
του 2015 ότι η πρόθεσή της, η βούλησή της ήταν να βρούμε μια λύση στην κατεύθυνση σύνδεσης ονομασίας με αυτές τις προϋποθέσεις. Θα άντεχε πολιτικά να μείνει στην κυβέρνηση και απλώς να καταψηφίσει το μακεδονικό. Θα του έλεγε η Νέα Δημοκρατία, εσύ τους κρατάς όρθιους, αυτοί υπογράφουν τις πρέσπες. Θα σας πω κάτι, τα βάζει ο καθένας και τα ζυγίζει. Εγώ θεωρώ ότι με τη στάση του δεν αφήνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ξεπεράστηκε από την χθεσινή ψηφοφορία, αλλά ενδεχομένως θα δημιουργούσε πρόβλημα στο να ολοκληρώσει το κυβερνητικό της έργο αυτή η κυβέρνηση, που και σε μια στιγμή που σε τελική ανάλυση είχαν περάσει τα δύσκολα, έχουμε βγει από το πρόγραμμα και είναι η στιγμή που θα μπορέσουμε να ανοίξουμε έναν διαφορετικό δρόμο. Όταν πάει λοιπόν να ανοίξει ένας διαφορετικός δρόμος μακριά της πολιτικής λιτότητας, εσύ θα πας να τον κλείσεις? Θα πας να βάλεις μπάρες? Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική ευθύνη στον κύριο Καμένο. Ανησυχείτε μήπως τελικά αυτό το κάπως όχι συνεννοημένο, πολιτισμένο διαζύγιο? Δηλαδή υπήρξε μια συνάντηση πολιτισμένη την προηγούμενη Κυριακή μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου των Αναξιέρωτων των Ελλήνων. Μήπως αυτή η κατάσταση σιγά σιγά εκτραχυνθεί? Βλέπω ότι όσο περνάνε οι μέρες, υπονοούμενα βλέπω, χτυπήματα κάτω από τη ζώνη βλέπω. Σήμερα έκανε λογοπαίγνιο με το Ισπράτο, ουσιαστικά κατηγορώντας, φωτογραφίζοντας τον κύριο Κοντζιά και την κίνησή του για αυτά τα εκατομμύρια του Σόρος και όλα αυτά. Υποθέτω δεν θα ήταν και πολύ κολακευτική εικόνα να μην θυμάται κανείς σε 10 μέρες, ας πούμε, από τη δρυμύτητα της σύγκρουσης, ότι έως την προηγούμενη εβδομάδα συγκυβερνούσαν ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΑ. Ναι, και ελπίζω τελικά να υπάρχει απαιτούμενη ωριμότητα από τον καθέναν και από όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να μην μπούμε, ας πούμε, σε μια πολιτική αντιπαράθεση που θα ευτελίζει τελικά τον ίδιο τον διάλογο και θα μαυρώνει αυτή την κοινή πορεία, η οποία σίγουρα συνέβαλε στα πράγματα με θετικό τρόπο. Τώρα, είπατε πριν ότι είναι μάλλον ομοιογενέστερη αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία που έχει σχηματιστεί στην Βουλή. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό στα επόμενα βήματα. Δεν λέω τα προγραμματισμένα, τις 120 δόσεις κτλ. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει? Δηλαδή, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα να είναι λίγο τολμηρότερο σε θέματα όπως ρύθμιση εκκλησίας κράτους, σε θέματα ταυτωτικά? Ή για να το κάνω έτσι και πιο συγκεκριμένο, στις 25 Μαρτίου μαθητικές παρελάσεις θα γίνουνε? Προσέχετε να δείτε τώρα που λέτε για τις παρελάσεις. Θυμάμαι ότι και κάθε χρόνο ο κύριος Καμένος έβγαζε κάποιες ανακοινώσεις και μάλιστα πέρσι είχε γίνει και μια αντιπαράθεση με το Υπουργείο Εσωτερικών, διότι είχε βγάλει ο ίδιος μια διαταγή για τις παρελάσεις, παρόλο ότι δεν είναι αρμόδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Και μου είχε πει, μάλιστα άλλαξε την κλασική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για το ποιος παρελάβει κτλ. Και του θύμισα ότι αυτή είναι μια απόφαση ρουτίνας η οποία ισχύει από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον θα απαλλαγούμε από τέτοιου είδους γραφικότητες. Εγώ, επιτρέψτε μου τον όρο. Τώρα, ως προς το άλλο που λέτε για τις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους, ούτως ή άλλως γνωρίζετε ότι στη συγκεκριμένη συμφωνία, που δεν έχει επιτευχθεί, έτσι, που είναι για συζήτηση, ο κ. Καμένος είχε πάρει τις αποστάσεις του. Δεν ήταν σύμφωνος. Άρα λοιπόν δεν αλλάζει κάτι σε εμάς. Μάλλον θα έλεγα πιο άνετα θα κινηθούμε, μεγαλύτερη άνεση θα κινηθούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, για να ερχόμαστε σιγά σιγά και στο θέμα των Πρεσπών. Εντάξει, ξέρω ότι θα έχετε αντιμετωπίσει και πιο δύσκολες ερωτήσεις, αλλά επειδή είπατε πριν για την ανάγκη να υπάρξει ενημέρωση, να συζητηθεί επί της ουσίας το θέμα των Πρεσπών, πώς ερμηνεύεται το διαρκές όχι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρόκληση, παύλα πρόσκληση του Πρωθυπουργού για debate? Ναι, διότι εάν τελικά έμπαινε στον κόπο μιας πολιτικής με επιχειρήματα αντιπαράθεσης, όχι αυτές που γίνονται μέσα στην Βουλή, οι οποίες πάντοτε είναι φορτισμένες, που υπάρχουν από κάτω οι βουλευτές, υπάρχει ο συγκεκριμένος χρόνος, αλλά καθόντουσαν οι δυο τους, όπως καθόμαστε εμείς. Να είχαν εσάς λοιπόν και κάποιους άλλους ως συντονιστές, να είχαν πλήρη άνεση χρόνου, μία ώρα, δύο ώρες, και ο καθένας πια να έκανε έναν διάλογο επί της ουσίας. Και να ετίθεται τα ερωτήματα
ψέματα. Αυτή τη στιγμή η χώρα τι κέρδισε με αυτή την εκκρεμότητα τόσα χρόνια? Κέρδισε, ισχυροποίησε τη θέση της διπλωματικά στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Μας είναι αδιάφορο ότι σχεδόν 140 κράτη είχαν αναγνωρίσει σαν σκέτο Μακεδονία αυτή την χώρα. Μας είναι αδιάφορο το γεγονός ότι τώρα ανοίγει μια προοπτική ανάπτυξης, συνανάπτυξης με αυτή την χώρα και μέσω αυτής της χώρας συνολικά προς τα Βαλκάνια, τεράστιες δυνατότητες για Θεσσαλονίκη, για την Βόρεια Ελλάδα. Πηγαίνετε και ρωτήστε τους επιχειρηματίες, τους Έλληνες επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδος. Μην κοιτάτε που αυτό το κλίμα, ας πούμε, που υπάρχει, κάποιους τους κάνει και σιωπούν. Θεωρώ ότι όταν ο κόσμος μάθει, θα καταλάβει ότι αρπάξαμε την ευκαιρία και αυτό θα μας κάνει πραγματικά όλους να είμαστε, να θυμόμαστε την ψηφοφορία αυτή που θα έρθει τις επόμενες μέρες της επικύρωσης και θεωρώ ότι τελικά θα υπάρξει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, θα μας κάνει εθνικά υπερήφανος. Θα είναι μία από τις πιο κορυφαίες στιγμές μετά τη μεταπολίτευση. Θα έλεγα ότι αν είναι μία η είσοδός μας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία άλλη στιγμή είναι αυτή η συμφωνία. Αυτή η συμφωνία λοιπόν θα είναι πολιτικό πρόβλημα να περάσει με λιγότερες από 151 ψήφους. Συνταγματικά δεν απαιτείται, μια κύρωση θα είναι. Συνταγματικά, αλλά δεν, πολιτικά... συνταγματικά δεν απαιτείται. Ως προς την εγκυρότητά της δεν απαιτείται. Ως προς την, θα έλεγε κανείς, την ενδεχόμενη επίπτωση στην πολιτική σταθερότητα της κυβέρνησης, νομίζω ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα πλέον, δεν την αγγίζει ουσιαστικά αυτή την πολιτική σταθερότητα. Μόλις χθες είχαμε 151 ψήφους και μάλιστα μέσα σε ένα κλίμα αφόρητης πίεσης προς τους ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι δώσανε τελικά την εμπιστοσύνη τους. Άρα λέτε η ψηφοφορία για τις πρέσπες είναι αποσυνδεδεμένη. Ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι είναι δύο αποσυνδεδεμένα πράγματα. Και αυτό τελικά σημαίνει ότι ο καθένας ξεχωριστά αλλά και τα κόμματα συλλογικά θα πρέπει να τεθούν πρώτων ευθυνών τους και στο ύψος των περιστάσεων και να τοποθετηθούν απέναντι στην ιστορία τελικά. Και κατά τη γνώμη μου, αν θέλουν να έχουν μια στοιχειώδη συνέπεια τουλάχιστον το χώρο της, ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας, οι πολύ περισσότερο του κοινάλ θα πρέπει να την υπερψηφίσουν. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι τελικά κινείται για λόγους ψηφοθυρικούς, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο οι λόγοι ψηφοθυρικοί που την αναγκάζουν τελικά να κρύβεται, να είναι ανακόλουθη με την προηγούμενη θέση της, διότι αυτό γίνεται μέσα από την υιοθέτηση μιας ακροδεξιάς λογικής και αυτό είναι επικίνδυνο. Προφανώς μιλάτε για τη στοχοποίηση των βουλευτών, την πάνω-κάτω ανοχή, ας πούμε. Αλλά και την λογική της απόρριψης. Όταν σέρνεται ουσιαστικά πίσω από τα επιχειρήματα εκείνου του κομματιού των ακροδεξιών που έχουν εισβάλει. Ότι διηγίζει τον πατριωτισμό των πολιτικών αντιπάλων. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και αναφέρομαι στον κύριο Βορύδη, στον κύριο Γεωργιάδη κτλ. Γι' αυτό εγώ χαρακτήρισα και την κατάσταση σήμερα της Νέας Δημοκρατίας ως μια σαμαροποίηση αυτού του κόμματος. Που είναι σε πλήρη ανακολουθία με την καραμαλή παράδοση τουλάχιστον μετά το 1974. Κύριε Σκουρέλτζε, τότε την υπομονή σας ένα λεπτό. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να έρθουμε να δούμε την ευθύνη απέναντι στην ιστορία των κομμάτων της κεντροαριστεράς και βεβαίως γενικότερα όλες αυτές τις διεργασίες περί μεγάλης προοδευτικής παράταξης. Διαφημίσεις ενός λεπτού. Αν θέλεις να τονώσεις το μυϊκό σου σύστημα, Elogis D3, σε μαλακή κάψουλα για εύκολη κατάποση. Elogis D3, μια σπουδαία βιταμίνη.